πολιτική συζήτηση αμέσως τώρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην εμβολιαστική διαδικασία και στην διαχείριση της πανδημίας άπαντε στην κεντρική πολιτική σκηνή βέβαια και με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διατηρούν τους τόνους σε υψηλά επίπεδα. Ο κύριος Μάξιμος Ενετάκης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Νίκος Ιγουμενίδης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Κύριε Σενετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Υποχρεωτικός εμβολιασμός σε συγκεκριμένους κλάδους, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του προηγούμενου διαστήματος είχε κατά κάποιο τρόπο κενά και δεν υπήρξαν τα αποτελέσματα που θέλατε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πανδημία περνάει μία νέα φάση. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, έχουμε δύο θέματα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε την μετάλλαξη του ιού, της δέλτα μετάλλαξης και έχουμε και την άρνηση ορισμένων να εμβολιαστούν. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η μόνη διέξοδος από τη χώρα, από το πρόβλημα, η μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός. Επομένως, παρατηρώντας την πορεία του εμβολιασμού και τα αποτελέσματά του, αναπροσαρμόζουμε την στρατηγική μας και την πολιτική μας. Αυτή τη στιγμή, έχοντας μπροστά μας και την τουριστική περίοδο, καταλαβαίνετε ότι η χώρα πρέπει να φτιάξει μια ασπίδα προστασίας, το λεγόμενο ανοσιακό αυτό επίπεδο προστασίας, το οποίο θα μας επέτρεπε να έχουμε την οικονομία μας ανοιχτή. Θέλουμε λίγο ακόμα για να το καταφέρουμε, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η όθηση προκειμένου όλες οι ηλικιακές ομάδες να προτρέξουν, να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να προστατευτούμε και από τη μετάλλαξη του ιού. Επομένως, στο ερώτημά σας, η απάντηση έχει να κάνει ότι τα μέτρα από την αρχή της πανδημίας προσαρμόζονται με βάση και τα νέα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε πλέον για υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε κάποια επαγγέλματα προκειμένου να προστατεύσουμε τις ζωές ανθρώπων. Είναι εντός εισαγωγικών χώρων... πάντως ένα πισωγύρισμα, εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθώ, εκεί που υπήρξε μια άρση των περιορισμών, επανερχόμαστε σε κάποια μέτρα τα οποία είναι κάπως λίγο πιο σκληρά. Κοιτάξτε, βεβαίως η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση την οποία η κυβέρνηση λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη της. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν το κατά πόσο η άρνηση του κάθε ανθρώπου είναι προσωπική υπόθεση στο να μην εμβολιαστεί, όταν αυτή η άρνηση προφανώς επηρεάζει την υγεία και καθημερινότητα των άλλων πολιτών. Και εδώ έρχεται η επιστημονική κοινότητα, η νομική κοινότητα της χώρας να δώσει απαντήσεις. Έχουμε την Επιτροπή Βιοηθικής, έχουμε τα ανώτατα όργανα νομικά του κράτους, τα οποία εξετάζουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης και καταλήγουμε πάντα έχοντας υπόψη μας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Σε αποφάσεις οι οποίες συντάσσονται με την νομιμότητα και λοιπόν, τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στον κύριο Ιγουμενίδη. Κύριε Ιγουμενίδη, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την υποχρεωτικότητα στους εμβολιασμούς για συγκεκριμένα επαγγέλματα, συγκεκριμένους κλάδους, είναι ξεκάθαρη? Είναι ξεκάθαρη, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να σταθώ σε ένα-δύο πραγματάκια, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν που είπε για 2 εκατομμύρια εμβολιασμού το Δεκέμβριο. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν που πριν από 40-50 μέρες έλεγε νικήσαμε και πάλι την πανδημία. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν που σε συνεντεύξεις του σε ξένα μέσα έλεγε πριν από μερικές μέρες ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι μήνες κανονικότητας. Δεν το είπα εγώ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και αν σήμερα συζητάμε μια τραγική πραγματικότητα, αυτή, με τον πιο τραγικό τρόπο αυτή η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει πρώτα απ' όλα μια αποτυχία της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν θέλουμε δηλαδή να συζητήσουμε λίγο βγαίνοντας από την καθημερινότητα, βλέποντας πια με μια απόσταση και με μια εμπειρία 2 χρόνων αντιμετώπισης της πανδημίας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Η υγειονομική κρίση απαιτούσε και απαιτεί
εκτεταμένους ελέγχους, εκτεταμένη ιχνηλάτηση και στοχευμένα μέτρα. Η κυβέρνηση έκανε περιορισμένους ελέγχους και γενικά μέτρα. Με την καταστροφική, το επαναλαμβάνω τη λέξη, με την καταστροφική επίδραση στην οικονομία της χώρας. Δεύτερο, πάλι βλέποντάς το με μια απόσταση. Δυστυχώς, η ιατρική δεν βρήκε θεραπεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν έχουμε ακόμα, παρά το ότι έχουν εμφανιστεί πολλές και πολλά υποσχόμενες θεραπείες, δεν έχουμε θεραπεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αυτό που βρέθηκε από την επιστημονική κοινότητα, από την διεθνή ιατρική κοινότητα, σαν μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας, είναι το εμβόλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι σήμερα έχουμε ένα σημαντικό όπλο, το εμβόλιο, που μπορεί να βοηθήσει να φτιαχτεί ένα τείχος ανοσίας που να αντικαταστήσει, αν το θέλετε, τον περιορισμό στα σπίτια μας, το κλείσιμο της οικονομίας κλπ. Μπορεί επομένως αυτό το πράγμα να είναι ένα σημαντικό όπλο στη μάχη της ανθρωπότητας κατά του κορονοϊού. Μάλιστα. Ο πρόλογός σας, να πάμε λίγο στην υποχρεωτικότητα όμως, γιατί θα πλατιάσουμε και θα ξεφύγουμε. Με αυτήν την έννοια είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Με αυτήν την έννοια θέλουμε να εμβολιαστεί η πλειοψηφία του κόσμου και προσπαθούμε γι' αυτό. Και με αυτήν την έννοια πρέπει να δούμε ιδιαίτερα ορισμένες ομάδες πληθυσμού, μεταξύ αυτών είναι οι υγειονομικοί, είναι στην πρώτη γραμμή. Κινδυνεύουν περισσότερο από όλους. Πρέπει να εμβολιαστούν. Οπότε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνοι. Προσέξτε με. Το θέμα είναι το εξής. Ότι κατά τη γνώμη μας η αποτυχία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με το μπούρδουλα, ούτε με τη στοχοποίηση. Εσείς φταίτε. Στη χώρα κυκλοφορούν 10 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες. Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν φταίει. Ούτε με το βούρδουλα λοιπόν, ούτε αν το θέλετε κατά τη γνώμη μου με τα διχαστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζεται με την πειθό. Τι εννοώ? Εγώ δεν εμβολιάστηκα για να έχω φτηνότερο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν εμβολιάστηκα, ας πούμε, ή δεν το αντιλαμβανόμουν έτσι για να πάρω 150 ευρώ φιλοδόρημα. Εμβολιάστηκα για να μην αρρωστήσω. Εμβολιάστηκα έτσι ώστε και αν αρρωστήσω να περάσω την ίωση ελαφρότερα. Εμβολιάστηκα έτσι ώστε να μην μεταδίδω την νόσο. Καταλάβατε, αυτή είναι η ανταμοιβή του εμβολιασμού. Η ανοσία που να δώσουμε και τον λόγο στον κύριο Σενετάκη. Η κύριε Σενετάκη, ο κύριος Ιγουμενής έκανε λόγο. Θα ήθελα, μου επιτρέπετε να θέσω και μερικά ερωτήματα και να απαντήσει ο συνάδελφος μετά. Βέβαια, ελάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Κινητοποιήθηκαν αυτή τη στιγμή στη μάχη του εμβολιασμού κινητές μονάδες. Υπάρχουν όμως διάφορα ερωτήματα. Εγώ, σαν γιατρός, θα ζω από ασθενείς μου, στους οποίους βεβαίως συνιστώ να εμβολιαστούν. Εμβολιασμός και κύης. Εμβολιασμός και ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Εμβολιασμός και ιστορικό εγκεφαλικό επεισοδίου. Εμβολιασμός και συγκεκριμένες καρδιοπάθειες. Μάλιστα. Εμβολιασμός, καταλάβατε, σε αυτά δεν έχει απαντήσει η επίσημη ιατρική κοινότητα. Κύριε Γουμενίδη, άλλο τελεία, να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Σενετάκη. Κύριε Σενετάκη. Κοιτάξτε, εμείς ζητήσαμε, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων στα μέτρα τα οποία εξήγηλε εχθές ο Πρωθυπουργός. Με χαρά έχουμε διαπιστώσει στο τελευταίο διάστημα μια σαφή στάση των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέρ του εμβολιασμού, μιλάω για τις επίσημες θέσεις των κομμάτων, παρά τις παραπονίες κάποιων στελεχών που έχουν βρει ένα έδαφος ίσως για μικροπολιτική. Θέλουμε τα κόμματα και στις θεσινές εξαγγελίες να δείξουν, να είναι σαφείς το τι ακριβώς στηρίζουν, διότι κοιτάξτε, αυτό που μας ενώνει είναι οι κοινοί κανόνες. Διχασμό δημιουργεί η διγλωσία. Θέλουμε λοιπόν σαφείς απαντήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς και για την υποχρεωτικότητα και αν κατά πόσο τη θεωρούν ότι είναι σωστή ή όχι, ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Διότι θεωρούμε ότι πάνω απ' όλα σημαντικό είναι η υγεία των Ελλήνων πολιτών. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει η Ελλάδα όπως κινδυνεύαμε πριν ανακαλυφθεί το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν οι ανεμβολίαστοι Έλληνες. Κύριε Σενετάκη, κινητές εμβολιαστικές μονάδες. Κινητές εμβολιαστικές μονάδες. Καθυστέρησε η κυβέρνηση να υιοθετήσει αυτό το μέτρο για αυτή την πρωτοβουλία.
Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι μόλις τεχνικά και ποσοτικά είναι εφικτό, θα βγούμε προς τα έξω για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε και τα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Μόλις λοιπόν ήταν αυτό δυνατό, 6 Ιουλίου ξεκίνησε πρώτος σταθμός, ήταν το Τιμπάκι πανελλαδικά, με μια καλή ανταπόκριση, δηλαδή είδαμε τους πολίτες από τις πρώτες αιτήσεις που είχαμε να πολλαπλασιάζονται όταν προφανώς έβλεπαν την κινητή μονάδα κοντά τους και τους συμπολίτες τους να εμβολιάζονται. Επομένως, αυτή η προσπάθεια τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να τη μετρήσουμε και να δούμε πόσο καλό αποτέλεσμα έχει για τους πολίτες που είτε δεν μπορούσαν να πλησιάσουν είτε είχαν κάποιες αμφιβολίες περισσότερες, και το ότι ήρθε κοντά ο γιατρός, το ότι ήρθε κοντά η μονάδα, μπόρεσε και ξεπέρασε αυτές τις ανησυχίες. Κύριε Γουμενίδη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, υποστήριξε μεταξύ άλλων από τη Θεσσαλονίκη ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, επιχειρεί να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη από τη διαχείριση της πανδημίας. Δηλαδή. Κοιτάξτε, το ότι ουσιαστικά εργαλειοποιεί και χρησιμοποιεί σαν εργαλείο την πανδημία ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό είναι γεγονός. Και το ότι ουσιαστικά κουνάει το δάχτυλο στους Έλληνες. Και πάλι, ακόμα και αν το θέλετε, στο θέμα του εμβολιασμού, όπως σας είπα, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δύναμη της πυθούς. Δεν γίνεται να κουνάς το δάχτυλο στους Έλληνες. Δεν είναι να υπάρχουν 10 εκατομμύρια ευθύνες εκτός από την πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Αν το θέλετε, λοιπόν, οι λατάδες στην Πάρνηθα και τα κορονοπάτη στην Ικαρία δεν τα έκανα εγώ. Ούτε τα έκανε ο κάθε Έλληνας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα λίγο, επειδή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των εμβολιασμών. Κοιτάξτε να δείτε. Λέμε ότι, και σας είπα πριν, ότι ουσιαστικά απέτυχε. Άσχετο πώς αυτή τη στιγμή βγαίνει και φωνάζει, φταίτε όσοι δεν εμβολιαστήκατε. Να πάρουμε τον νομό Ηρακλείου. Όταν άνοιξαν τα εμβολιαστικά κέντρα, οι κάτοικοι των Αστερουσίων πηγαίνανε στη Χερσόνησο. Οι κάτοικοι της Βιάνου πηγαίνανε στο Καστέλι. Οι κάτοικοι του Οροπεδίου του Λασιθίου κατέβαιναν να εμβολιαστούν στο Καστέλι. Εκεί τους έβγαζε το πρόγραμμα. Και ρωτώ, έχει κινηθεί κανείς με το ΚΤΕΛ από το Οροπέδιο του Λασιθίου να πάει στο Καστέλι? Να δούμε πόσο θέλει να πάει και πόσο θέλει να γυρίσει. Μια πρώτη πλευρά, αν το θέλετε, αυτών των θεμάτων. Ένα το κρατούμενο. Βέβαια, ένα βέβαια. Περιμένετε. Δεύτερο. Να απαντήσω κι εγώ λίγο σε αυτό. Γιατί αυτό αποτελεί παρελθόν. Όντως, υπήρχαν αυτά τα προβλήματα στο παρελθόν, γιατί υπήρχε, έτσι ήταν η γεωγραφία των εμβολίων. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί δυνατότητα στους πολίτες και με τις κινητές μονάδες, αλλά και με τα ραντεβού, και έχοντας ανοίξει τα Pfizer, γιατί υπήρχε και η αγωνία των πολιτών με τι εμβόλιο θα εμβολιαστούν. Όταν υπήρχε μόνο το AstraZeneca, πολλοίς κόσμος, με όλη αυτή την ιστορία που είχε προκύψει, φοβόντουσαν όντως να εμβολιαστούν. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έδωσε διάστημα και δυνατότητα μέχρι 16 Αυγούστου, γιατί αυτή τη στιγμή όποιος πολίτης μπει στο σύστημα, σε 3 μέρες, 4, 5 μπορεί να εμβολιαστεί. Επομένως, αυτό το επιχείρημα ανήκει πια στο παρελθόν. Δεν υφίσταται σήμερα σαν εμπόδιο. Εγώ λέω πολύ απλά ότι αυτό. Συμφωνώ που είναι, και λέω ότι ανήκει στο παρελθόν. Δεν είναι επιχείρημα. Εξηγώ γιατί απέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης να εμβολιάσει τον πληθυσμό της Ελλάδας. Πάμε παρακάτω. Αλλά, αν σας έλεγα ότι θα είχαν εμβολιαστεί 5.300.000 πολίτες μέχρι σήμερα, πάλι θα το χάλατε το στοίχημα, γιατί θα λέγατε επειδή, αποκλείεται. Συνεχώς βάζετε άλλους στόχους από αυτούς τους οποίους εμείς κερδίζουμε. Δεν κατάλαβα. Εγώ έβαλα το στόχο ότι ο Ιούλης και ο Αύγουστος είναι μήνες κανονικότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης το είπε στην πλήρη. Είχαμε πει με μια ροή εμβολίων ότι τον Ιούλιο θα είχαμε προσπαθήσει να καλύψουμε το 70% των πολιτών. Και αυτή δεν το τη στιγμή με όλα τα προβλήματα. Σαφέστατα, γιατί αυτή τη στιγμή με όλα τα προβλήματα που είχαμε για την εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δεν αφορά την Ελλάδα, δεν καλύψαμε αυτό το στόχο, γιατί είχαμε πρόβλημα. Αλλά ο στόχος με τα εμβόλια που είχαμε έχει υπερκαλυφθεί. Επειδή έχω πρόβλημα με τη σύνδεση και με τον ήχο, γίνεται να μου επιτρέψετε 2 λεπτά και να αναπτύξω την άποψή μου, χωρίς να με σταματήσει. Βέβαια, κύριε Γουμενίδη, βέβαια. Έχουμε 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε. 4-5 λεπτά, κύριε Γουμενίδη.
ολοκληρώνω. Ναι. Σήμερα, κινητές μονάδες. Πού πάνε οι κινητές μονάδες? Πάει η κινητή μονάδα, για παράδειγμα, πήγε στο κέντρο υγείας της Βιάννου. Που το κέντρο υγείας της Βιάννου είναι εμβολιαστικό κέντρο. Γιατί πάει ο κόσμος στην κινητή μονάδα και όχι, που είναι στη μια αίθουσα κάνει η κινητή μονάδα εμβόλια και στην πλανή αίθουσα είναι το εμβολιαστικό κέντρο? Γιατί πάει στην κινητή μονάδα και όχι στο εμβολιαστικό κέντρο? Γιατί το εμβολιαστικό κέντρο της Βιάννου κάνει AstraZeneca. Ενώ η κινητή μονάδα κάνει Pfizer. Και υπάρχουν Βιαννίτες, πάλι αναφέρομαι στον τόπο μου, που είναι ο πιο μακρινός του Ηρακλείου. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα και σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που προτιμούν να πάνε πάλι στο Καστέλι ή να πάνε στη Χερσόνησο ή να έρθουν στο Πεπαγνή για να εμβολιαστούν με Pfizer παρά να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca. Και ερωτώ, πέρα λοιπόν από μια επικοινωνιακού χαρακτήρα δραστηριότητα κινητών μονάδων, αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ανοίγουν στα εμβολιαστικά κέντρα η δυνατότητα, τα υπάρχοντα, η δυνατότητα επιλογής όλων των εμβολίων και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αφού υπάρχουν εμβόλια? Πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή, ανοίγει, με την πανδημία αναμένεται, με όλη αυτή την κατάσταση που υποθέτω ότι φταίτε Έλληνες και δεν θα σας επιτρέψουμε όσοι δεν εμβολιαστείτε, αυτός ο τιμωρητικός λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης κουλάει το δάχτυλο στους πολίτες. Την ίδια στιγμή που κουλάει το δάχτυλο στους πολίτες, συζητάει για κλείσιμο νοσοκομείων. Για κλείσιμο νοσοκομείων. Μάλιστα, κύριε Γουμενίδη, ολοκληρώστε για να κλείσουμε. Να βάλετε μία θέλω να πω λοιπόν ότι. Κλείσιμο νοσοκομείων, δεν κατάλαβα. Θέλω να πω πολύ απλά ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, είχε απόλυτο δίκιο. Χρησιμοποιεί σαν εργαλείο την πανδημία για να περάσει νομοελεύθερα σχέδια ουσιαστικά απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κάτι όμως που από ό,τι φαίνεται κολλάει στις ίδιες τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Κύριε Σενετάκη, αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν. Ένα γρήγορο σχόλιο για να κλείσουμε. Ακούστε με, θα κλείσω με αυτό που είπαμε. Εδώ έχει τεθεί το θέμα κατά πόσο η άρνηση του κάθε πολίτη να εμβολιαστεί είναι προσωπική του υπόθεση ή είναι υπόθεση που αφορά όλους μας. Εδώ έχουν λάβει όλα τα ανώτατα όργανα τις αποφάσεις τους. Οι αποφάσεις αυτές της κυβέρνησης περνάνε από τη βάσανο αυτών των οργάνων και βγαίνουν, όπως και με την ΕΜΑΚ, βγαίνουν ότι είναι καθόλου ανώμιμες και έχουν λάβει υπόψη τους τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Εκεί εστιάζομαι στο πώς λοιπόν θα προστατεύσουμε τους πολίτες όλης της χώρας και πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί θα πάψουν να επηρεάζονται από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Δεν κουνήσαμε το δάχτυλο σε κάποιον που δεν εμβολιάστηκε. Κύριε Σενετάκη, λέμε πάντα ότι είναι δικαίωμά του, αλλά πάντα αυτό όσο επηρεάζει τους άλλους θα έχει κάποιους περιορισμούς. Κύριε Γουμενίδη, πριν κλείσουμε, βέβαια. Ολοκληρώστε γρήγορα, κύριε Σενετάκη. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Κώστα του Κεφαλογιάννη. Είχαμε σήμερα μια απώλεια για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Χάσαμε τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και από εδώ νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου και να το αναφέρω στον κόσμο και να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στους οικείους. Κύριε Γουμενίδη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δυστυχώς είμαι στην Αθήνα να πω. Μαθαίνω από τον συνάδελφο το. Βέβαια, η τραγική είδηση της απώλειας του Κωστή του Κεφαλογιάννη. Μια είδηση προφανώς τραγική. Τα συλληπιτήριά μου. Κύριε Γουμενίδη, μόνο μια κουβέντα. Πέμπτη και Παρασκευή κατεβαίνει ο κύριο Τσίπρας στην Κρήτη. Βεβαίως. Πέμπτη Παρασκευή είναι περιοδία στο Ηράκλειο και στο νομό. Πέμπτη στο νομό Λασιθίου, Παρασκευή στο νομό Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του κόμματος εξάλλου το έχει δείξει σε όλη την ιστορία του ότι την εκτιμάει την Κρήτη και τους Κρητικούς. Μάλιστα, και να κλείσω με αυτό. Επέλεξε το Ηράκλειο σαν ένα σταθμό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σενετάκη, κύριε Γουμενίδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν μου επιτρέπετε. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, κύριε Γουμενίδη. Κλείνουμε. Νομίζω ότι στο χαρτί, πάνω στο τραπέζι, σε σχέση με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας, πρέπει να μπει σήμερα και ο έλεγχος της ανοσίας. Μάλιστα. Αυτό οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει, τι αντισώματα και τι ανοσία. Κύριε Σενετάκη, κύριε Γουμενίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.